Με τη φωνή, τη γεροντική. Αυτό που λέει. Ναι, μάλιστα. Θα σου παρακολουθώ χρόνια και πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Από μία ατάκα που είπες πριν από μισή ώρα. Ποια ατάκα, τι? Πριν, εγώ παρακολουθούσα το ΠΑΟΚ από την ημέρα που άρχισε η προετοιμασία. Ναι. Σε όλες τις προετοιμασίες είχα πάει. Εσύ, ναι. Όλα τα παιχνίδια. Κάποτε είπε ο σχολεμένος ο Καλογιάννης. Ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Όχι. Όταν ο Γούλαρης είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, άσκα ημένε ΠΑΟΚ. Σωστός ο Μίτσος. Ναι, έτσι, έτσι. Εχθές σκεφτόμουν για τον Τζαβέλα και το είπες εσύ. Τι να κάνω. Όταν ο Τζαβέλας αυτή τη στιγμή... Είναι ο πιο φορμαρισμένος στόπερος στον ΠΑΟΚ, πού πας καημένε ΠΑΟΚ. Ναι. Άσκα ημένε ΠΑΟΚ, όπως ακριβώς είπες, όπως είπε ο Μίτσος ο Καλογιάννης. Έτσι. Και ποτέ με τέτοιες συνθήκες ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι. Εγώ παρακολουθούσα τον ΠΑΟΚ και με Τσερνάη και με Κέρ και με Στάκοβιτς και με Μπίκαν και με Λίπερς όλες τις προετοιμασίες. Πρέπει να είσαι εξιντάρης. 65 χρονών. Είσαι σε κατάλληλο παιδί του Πολυτεχνείου, είσαι. Σωστός. 65 χρονών έχω παρακολουθήσει όλη και ήμουν τυχερός να παρακολουθήσω την ομάδα τη μεγάλη και ούτω καθεξής. Τι τυχερός είσαι, είσαι ευλογημένος από το Θεό, ρε. Τι λες τώρα, τυχερός είσαι μόνο. Έτσι. Και ακριβώς έτσι στη Βρένη το είπε ο σχολημένος ο Καλογιάννης σε μια όταν ο Γούναρη λέει είναι αυτή τη στιγμή ο πιο καλός παίκτης του ΠΑΟΚ, ας καημένε ΠΑΟΚ. Δεν υποτιμούσε τον Γούναρη, υποτιμούσε τους άλλους οι οποίοι δεν τραβάγανε. Ναι, 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 ναι. Όταν ο Τζαβέλας τώρα ήρθε και έγινε αρχηγός του ΠΑΟΚ, ναι, έγινε με τέτοιες συνθήκες, ναι, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία περίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Μα δεν υπάρχει ένας παίκτης που βλέπεις τον ΠΑΟΚ και λες σαν να παίζεις το οικονομικό γυμνάσιο και αυτοί λένε ότι πάει για πρωτάθλημα. Πώς πάει για πρωτάθλημα? Πάει για πρωτάθλημα λέει γιατί ο Ολυμπιακός δεν κάνει κινήσεις γι' αυτό. Ναι, και θα σας πω κάτι, όσες κινήσεις και να μην κάνει πάλι πάνω από τον ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολυμπιακός. Το λέω εγώ είμαι άρρωστος ΠΑΟΚΣΙΣ, άρρωστος. Αλλά δεν είμαι και ουρούκι να βλέπω, δηλαδή όταν πάω στο κήπεδο και βλέπω αυτή την ομάδα. Ναι, λέω πώς θα προχωρήσει. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, μη φάμε τρία γόρια στην Ολλανδία. Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε δεσμό ο Μίτσος ο Καλογιάννης? Τη Μαρινέλα. Μα τσακάλι, όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρεις. Έτσι. Όταν είχε το περίπτερο έξω από το. Μη. Όχι, δεν θα λέμε. Λέμε τώρα δεν είμαστε τώρα Λιάγκας. Απλά είσαι σε τσέκαρα γιατί είσαι τσάκαλος. Βλέπει, βέβαια. Τσάκαλος. Είσαι τσάκαλος. Ήταν ωραίος, ήταν ωραίος άντρας. Εγώ τον είχα προπονητή για λίγο στους Εραστέχνες. Λίγο. 83-84. Ωραίος άντρας ήταν. Ωραίος. Εγώ τον έχω ζήσει και σε προετοιμασία του Κερμίτσο. Έτσι. Ναι, σε προετοιμασία. Αλλά τον έζησα και σε άλλες καταστάσεις που τον είχαν στείλει, είχαν δει κάποια ομάδα και δεν συζητάς. Δηλαδή, εάν καθίσω να γράψω ένα βιβλίο, ναι. Δηλαδή ήμουν ευλογημένος που πέρασα. Εσύ μπορεί να γράψεις βιβλίο, σε πιστεύω. Άλλοι που θέλαν να γράψουν βιβλία δεν πιστεύω ότι θα τα γράψουν. Σε φιλό γλυκέ μου άνθρωπε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ, καλημέρα. Βέβαια, βιβλίο εσύ τα 65 το γράφεις μέχρι τα 68 στο Beach Fidelity. Άλλοι.